διάλογο με τους δικούς του όρους και υπό το βάρος τελεσμένων φαίνεται πως επιδιώκει ο Ταγίπ Ερντογάν. Την ώρα που όλοι αναμένουν η ημερομηνία έναρξης του διαλόγου και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Τουρκίας κάλεσε στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ και ανακοίνωσαν ότι ανοίγουν τα βαρόσια στην κατεχόμενη Κύπρο κόντρα στις αποφάσεις του ΟΗΕ. İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kullanıma açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için Η απόφαση αυτή έρχεται κατά παράβαση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπου δηλώνεται ότι τα βαρόσια ανήκουν στους μόνιμους κατοίκους. Αυτή η επιλογή Ερντογάν συνιστά παρέμβαση υπέρ του εκλεκτού του Ερσίν Τατάρ εναντίον του μετριοπαθούς Μουσταφά Κιντζή, που θα αναμετρηθούν στις εκλογές την Κυριακή. Παράλληλα, βάζει φωτιά στις προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου στο νησί. Είναι μια εξέλιξη η οποία στην ουσία πέραν του ότι παραβαίνει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και πιο συγκεκριμένα του 550, του 84 και του 789, του 92, έρχεται να δυναμητήσει το κλίμα του. Ο Νίκος Δένδια, στη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομολογό του, ενημέρωσε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απόφαση της Τουρκίας για επέκταση της άδειας εισόδου στο παραλιακό μέτωπο των Βαρωσίων. Η απόφαση αυτή συνιστά κατάφορη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η Ελλάδα πρόκειται να ενισχύσει όλες τις σχετικές προσπάθειες Κυπριακής Δημοκρατίας. Η νέα πρόκληση Ερντογάν που μεταφέρει την ένταση από το Αιγαίο στην Κύπρο ήρθε την ώρα που όλοι αναμένουν τον ορισμό ημερομηνίας για έναρξη διαλόγου με την Αθήνα να ζητά αποσαφήνιση προθέσεων από την Άγκυρα. Ο κύριος Μητσοτάκης την ξέχασε στον ΟΗΕ. Η Κύπρος όμως δεν επιτρέπεται να μείνει μόνη της. Οι τουρκικοί τυχοδιοκτισμοί στα Βαρόσια πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα από την ελληνική διπλωματία και τη διεθνή κοινότητα. Το παραλιακό μέτωπο στα Βαρόσια αναμένεται να ανοίξει για το κοινό την Πέμπτη.